Καλησπέρα, αξιότιμε κύριε Χίτμαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρξιδίκης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην προηγούμενη μας δίκη είχαμε τρεις επιλογές, επί της οποίας σήμερα μέχρι να τηρηθούν τα απαραίτητα αποτελέσματα. Ορκίσου στο Ευαγγέλιο. Λέμε, ορκίζω να πω μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι να πω μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Μπράβο. Έχετε μετανιώσει? Έχω μετανιώσει. Δεν πρόκειται να ξαναεπαναλάβω κανένα από αυτά τα αδικήματα και κακουργήματα και εγκλήματα. Τίποτα. Γιατί να σε πιστέψουμε, Γίτμαν. Παρακαλούσα να μην γίνονται ενστάσεις. Και εσύ λερωμένη την έχεις στη φωλιά σου. Και το ξέρουμε όλοι εδώ μέσα. Πιο καθαρή δεν πάει. Γι' αυτό έγινες και παπάς, μήπως ξεπλύνεις τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Θα ήθελε κάποιος να μιλήσει για τον κύριο Χίτμαν. Θα κάποιος συνήγορο μαζί σας αυτή τη φορά. Όχι, δεν έχω. Δεν χρειάζεται. Είπα θα έρθω μόνος μου γιατί ξέρω ότι είμαι αληθινός και δεν φοβάμαι κάτι. Προτού διαπράξετε όλα τα εγκλήματα που έχετε κάνει αυτή τη στιγμή, είχατε σκεφτεί τι συνέπειες έχουν οι πράξεις σας? Όχι, δεν το υπολόγιζα καν, να είμαι ειλικρινής. Με λίγα λόγια, δεν σκεφτήκατε καθόλου τις αθώες ψυχές που έχετε σκοτώσει? Και επιμένω ότι αυτές οι ψυχές που έχουν φύγει δεν ήταν καμία από αυτές αθώες. Όλοι κάτι είχαν κάνει. Οι ίδιοι μπορεί να μην ήταν αθώοι, αλλά πίσω από αυτούς υπήρχε μια οικογένεια. Μην νομίζετε, και η οικογένειά τους δεν ήταν στα καλά τους. Ψεύδεται. Αλλά κύριε Χίτμαν, γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και η ελληνική αστυνομία, για να βάζει αυτούς τους ανθρώπους στη φυλακή. Το πρόβλημά μου ήταν η τότε αστυνομία της πόλεως, που ήταν ο κύριος. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, απλά τα τρώγε από το κράτος. Κοίταγε τι θα φάει και από το κράτος, αλλά και από τους μαφιόζους που έκανε τα λαβέρια. Κύριε διοικητά Τζέτμουρ, αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Αξιότιμη δικαιοσύνη μας. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, δίχως φόβο, δίχως πάθος. Εγώ λοιπόν μπορώ να πω ότι για τον κύριο Χίτμαν εδώ η έκθεσή του βγάζει μάτια. Και αν κάποιος γνωρίζει έστω πέντε πραγματάκια και έχει εμπειρία διανομού, θα καταλάβει λοιπόν ότι σε αυτές τις αναφορές που έχουν δοθεί για τον κύριο Χίτμαν υστερούν ή φάσκουν και αντιφάσκουν σε πάρα πολλά σημεία. Απορώ λοιπόν πώς ο δικηγόρος εκδίκασε είτε έφερε μια δικογραφία. Ένσταση! Ένσταση! Κύριο Χίτμαν. Ένσταση! Δεν είδατε αυτά τα λάθη τα οποία είχαν διατυπωθεί? Ψεύδεται ο κύριος. Παρ' όλα αυτά, θα σας δώσω δύο δικές μου, ας πούμε, υποθέσεις και θεωρώ ότι ο κύριος Χίτμαν λειτουργήσε πάρα πολύ σπασμωδικά. Ψεύδεται τώρα. Μισό λεπτό. Χωρίς όμως να κάνει κακό. Μου σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο ο κύριος Χίτμαν. Τι είναι αυτά? Σας παρακαλώ. Θα σας κάψω ο Θεός, κύριε Χίτμαν. Θα σας κάψω ο Θεός. Ηρεμία, πάτε. Ηρεμία. Ο κύριος Χίτμαν λειτουργήσε λοιπόν για να δω. Γιατί φέρω αυτή τη δικαιοδοσία διανόμου. Να ελέγχω λοιπόν κάποιους ανθρώπους. Λειτουργήσε υπέρ του νόμου. Υπήρχε συμπλοκή ένοπλη στον δρόμο καθώς ερχόμεθα. Ο κύριος Χίτμαν κατάφερε διαλόγου, παρακαλώ. Διαλόγου. Χωρίς υπό την απειλή ούτε όπλων ούτε τίποτα. Διαλόγο από μόνος του να δώσει λύση. Να αφαιθούμε εμείς ελεύθεροι και οι κύριοι να φύγουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σήμερα λοιπόν, και είναι μάρτυρες όλοι οι αστυνομικοί παρόν, κάναμε γενική του τμήματος. Σε αυτή τη γενική λοιπόν, όταν ανοίξαμε το ειδικό δωμάτιο με τα αρχεία της φακέλους και όλες τις καταγραφές, έπεσαν στα χέρια μου λοιπόν κάποια αρχεία και κάποιοι φάκελοι, κύριε Πρόεδρε. Κάποιος λοιπόν έβαζε τρικλοποδιές εδώ στον κύριο Χίτμα, που θεωρώ ότι εννοείται ότι πρέπει να δικαστεί, εννοείται ότι καλά έκανε και έκτισε την ποινή του και να εκτίσει και ακόμα, εσείς το κρίνετε αυτό. Θεωρώ ότι έχουν πράξει τα μάλα, τα αδέοντα που λέμε, για να φυλακιστεί για όλη τη ζωή. Δεν ξέρω ποιοι, αλλά πιστεύω έχει λιθοβοληθεί αδίκως. Στα αρχεία αυτά λοιπόν υπήρχαν υψίστης σημασίας κακοποιοί που δολοφονούσαν, κάνανε εμπόριο ναρκωτικών, εκτελούσαν αθώο κόσμο στο δρόμο εντός πολιτείας και πόλεως σε κεντρικά σημεία, χωρίς η αστυνομία να κάνει το παραμικρό. Ο κύριος Χίτμαν λοιπόν λειτουργήσε εκεί, δεν ξέρω το λόγο, ίσως να μην το μάθουμε και ποτέ. Λειτουργήσε λοιπόν παράνομα και παράτυπα βεβαίως, αλλά έφερε αποτέλεσμα. Εγώ αυτά είχα να αναφέρω. Η κρίση είναι δικιά σας, η απόφαση είναι δικιά σας. Αξιότιμο δικαστήριο, θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ κάτι. Μπορώ να έχω το λόγο? Φυσικά, φυσικά. Αγαπητό δικαστικό μέγαρο και δικαστικά στελέχη, θα ήθελα να αναφέρω πως πριν κάτι μήνες ο κύριος Χίτμαν προσωπικά εμένα μου έσωσε τη ζωή. Βρισκόμουν σε μια φάση στην οποία κινδύνευε η ζωή μου, το δημαρχείο και ούτω καθεξής. Ήταν ο μόνος μυστικός σεκιουριτάς ο οποίος ανέλαβε αυτή την υπόθεση και ανέλαβε να σώσει εμένα
δημαρχικά μέλη, συγχωρέστε με, τα οποία ήταν ενώπιον του Δημαρχείου εκείνη την περίοδο. Έσωσε εμένα, με είχε κρυμμένη για 5 ολόκληρες ημέρες και έσωσε τη ζωή, τη δική μου και τη ζωή των παιδιών μου. Παράλληλα, θα ήθελα να αναφέρω πως σας είχαν πει να με εκτελέσετε και εσείς ο ίδιος αρνηθήκατε και ήρθατε και μου το είπατε. Όχι απλά να σε εκτελέσω, μου δίνουν και 10 εκατομμύρια. Και εγώ φυσικά και δεν δέχτηκα, γιατί δεν βάζω πάνω από όλα τα λεφτά, όπως λένε μερικοί και με κατηγορούν. Ευχαριστώ, να το λάβετε υπόψη. Στηρίξτε το δικαστικό μεγάρο και ό,τι αποφαθεί το δικαστήριο για τον κύριο Χίτμαν, ο κύριος από εδώ θα συλληφθεί και θα λογοδοτεί στη δικαιοσύνη εκ των υστέρων ο κύριος Άρθας Κατσίκας από ΕΜΠΟ του ιδίου. Με τι, ποια είναι η αιτία? Εξουσία για παρανομίες κατά του νόμου και της πολιτείας. Κύριε Άρθα, παρακαλώ, ελάτε μπροστά. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Είμαι αθώος, είμαι άνθρωπος του Θεού. Να κάνουμε όλη μια προσευχή μαζί. Θα ήταν ωραία. Κύριε Κατσίκα, προηγουμένως αναφέρθηκε ότι ήσασταν ένα υψηλό στέλεχος στην ελληνική αστυνομία. Ναι, όπως αναφέρθηκε. Και επίσης αναφέρθηκε πως τα γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν κάνετε τίποτα. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν τα έγγραφα παντού και τις πόσες φορές έχω πιάσει τον κύριο Χίτμαν, για τις πόσες φορές έχει σκοτώσει τους υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους και έχει αποδράσει με ελικόπτερα και με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Όπως έχει σκοτώσει και τόσους αστυνομικούς. Θα καείς από το Θεό, θα καείς. Μπορείτε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ. Η ερώτησή μου είναι, εσείς ήσασταν σε μια θέση στην ανώτατη, όπως είναι ο κύριος διεφθαρμένος πίσω, βεβαίως. Πώς και φύγατε από αυτή να τη θέση? Να λείπουν τα περιττά σχόλια! Για ποιο λόγο έφυγα από αυτή τη θέση και για ποιο λόγο έγινα πάτερ? Ας αρχίσουμε με το ότι έφυγα από αυτή τη θέση, γιατί μετά από τόσα χρόνια που έχω δει τα πάντα μπροστά μου, έχω χάσει τόσους ανθρώπους, κατάφερα να βάλω το μεγαλύτερο εγκληματία και ψυχρό δολοφόνο που έχει περάσει ποτέ από όλη τη χώρα, όχι θα πω από την πόλη, από όλη τη χώρα θα πω, μέσα. Αυτόν εδώ. Όταν το κατάφερα να το κάνω αυτό, σε υψηλή ασφάλεια φυλακή και τα περιττά τα οποία τα έχετε δει και γνωρίζετε όπως είπατε και ίδιοι. Μετά δεν είχα κάτι άλλο το οποίο πραγματικά θα μπορούσα να κρατήσει. Έχω χάσει τόσα πράγματα τα που ένιωσα ότι χρειάζομαι το Θεό και ότι με καλεί. Βλέπουμε, το τονίζω, βλέπουμε τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας να κάθεται και να τον υποστηρίζει μάλιστα. Κύριε Δεκαστά, κατανοείτε τώρα ότι ο αθώος... Πάλι πετάγεστε χωρίς άδεια, κύριε Τζετ. Πάλι πετάγεστε. Δεν σας έχει δώσει άδεια ένστασης κανείς. Κύριε Χίτμαν, έχετε να πείτε κάτι άλλο? Όχι. Θέλω απλά να είστε δίκαιοι και να κρίνετε ανάλογα. Μην ανησυχείτε, θα είμαστε δίκαιοι, γι' αυτό είμαστε και εδώ εμείς. Κύριε διοικητά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ελάτε εδώ πέρα. Εδώ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να πω εγώ λοιπόν, αν υπόστατες κατηγορίες τον κύριο Άρθα Κατσίκα, τον πρώην λοιπόν αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος έχει υποπέσει σε πάρα πολλές, μπορώ να πω, κατηγορίες, από εμένα τουλάχιστον, και από ό,τι βλέπω θα συλληφθεί εκ των υστέρων για παρακράτηση μαύρου χρήματος, αφορολόγητο χρήμα, μεταφορές οπλικών συστημάτων της ελληνικής αστυνομίας προς δεν γνωρίζουμε αγνώστες. Ξέρετε! Αφετέρου, τα αρχεία που παρέλαβα εγώ στα χέρια μου και που είδαμε σήμερα και υποπέθανε στη δικιά μου αντίληψη έχουν να κάνουν με τον κύριο Άρθα και την προηγούμενη διοίκηση για όλα αυτά τα προαναφερόμενά μου. Παρ' όλα αυτά, μετά το δικαστήριο θα μου επιτρέψετε να παραλάβω εγώ τον κύριο Άρθα, γιατί θα πρέπει να προφυλακιστεί για περαιτέρω ανάκριση. Θα συλληφθεί με λίγα λόγια, θα περάσει αυτόφορη διαδικασία. Θα πρέπει να ελεγχθεί τραπεζικός λογαριασμός, το σπίτι του, οικία. Οπότε παρακαλώ πολύ να μου δοθεί και μια εισαγγελική παραγγελία για ένταλμα συλλήψεως. Παραγγελία πίτσα είναι, κύριε. Ο νόμος αυτή τη στιγμή, φίλε μου, είμαι εγώ. Δυστυχώς δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Εσείς δεν είστε ο νόμος. Εσείς είστε ο άνθρωπος που ασκεί τον νόμο. Έχω να πω για όλα αυτά που λέει ο κύριος Τζέτα εδώ πέρα. Αρχικώς, ότι θέλει να με βάλει φυλακή είναι και να με συλλάβει αυτή τη στιγμή για ό,τι ανούσιους λόγους επινόησε μόνος του, χωρίς καμία δικογραφία, χωρίς τίποτα, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, χωρίς να το έχει δει ένα εισαγγελέας και να πει αυτός είναι σοβαρός λόγος. Είναι επειδή το αποκάλυψε εδώ πέρα στο δικαστήριο ότι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται και ειρωνεύονται, μοσχούν πίεση εντόπιον του δικαστηρίου και αυτή τη στιγμή είναι μίσος αυτό και κανείς δεν παίρνει υπόψη του την ψυχική οδύνη την οποία έχει ασκήσει ο κύριος Ζέτμουρ επάνω μου με τις απειλές του και με τα σχόλιά του γενικότερα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κύριε
θα έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορώ να πάω στη θέση. Ξέρετε τι είναι αυτό το. Όχι. Θέλω να σας ενημερώσω για κάτι. Το έγγραφο που κρατάω αυτή τη στιγμή είναι το δώρο της ημέρας. Το δώρο που θα σας βγάλει αστροπρόσωπο, κύριε Άρθρο. Χαίρομαι. Έχω στα χέρια μου μία δικτυογραφία και μία εισαγγελική παρέμβαση. Επί της ουσίας και επί της οποίας αναγράφει με συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων όλα όσα προανάφερε ο κύριος Τζέτμουρ είναι αλήθεια. Τι λέτε, κυρία Δελυπόρ. Θα παρακαλούσα την αστυνομία να παραλάβει τον κύριο Άρθρο. Τι λέτε, κύριε Έρμιο. Ενώπιον του δικαστικού μεγάλου και να συλληφθεί. Τι λέτε, μου λέτε. Παρακαλώ να συλληφθεί ο κύριος Άρθρας Κατσίκας. Παρακαλώ. Να συλληφθεί, ασκή βία. Κύριε Χίτμαν, λίγο. Δεν χρειάζεται. Θα τα πούμε στα γενιά. Άκρη, συνάδελφε. Δεν τρέπεστε να φοράτε. Ηρεμία, λίγο συνάδελφε. Ήρθε η ώρα που, κύριε Χίτμαν, περιμένατε. Η απόφαση του προηγούμενου δικαστηρίου ήταν Α, ο αποκεφαλισμός σας. Β, 3 μήνες φυλάκιση και Γ, η απομάκρυνσή σας από την πόλη. Αυτό έγινε επιλογή από τους συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες αποφάσισαν, αλλά η απόφαση θα κριθεί και από τα δικαστικά μέλη του δικαστικού μεγάρου. Οπότε θα παρακαλούσα να περιμένετε για να βγει η απόφαση η τελειωτική. Έλα λίγο πίσω, κύριε Χίτμαν. Αναμένετε τώρα λοιπόν το διάλειμμα που κάνουν οι δικαστές. Κύριε Χίτμαν. Παρακαλώ. Ήρθε η ώρα που περιμένατε την απόφαση του δικαστηρίου. Οι συμπολίτες αποφάσισαν και την απόφαση έγκριναν τα δικαστικά μέλη. Ωραία. Και λοιπόν, απόφαση ποια είναι? 399 ψήφους πήρε η απομάκρυνσή σας από την πόλη. Ωραία. Από γάμο δηλαδή. Έβγε. 400 ψήφους, ναι, πήρε ο αποκεφαλισμός σας. Χίτμαν, ήρθε η ώρα σου. Κύριε Χίτμαν, ψηφίστηκε από τους συμπολίτες με 5.300 ψήφους. Ψέματα. Αυτή είναι ψεύτικη αριθμή. Κύριε Άρθρος, παρακαλώ. Ναι. Οπότε. Υφυγή, παρακαλώ. Ναι. Κύριε Χίτμαν, να συνημερώσω πως οι συμπολίτες μας αποφάσισαν ομόφωνα πως η ποινή σας θα είναι 3 μήνες φυλάκιση. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Λήξη δικαστηρίου. Σήμερα μπορεί να ξαναγυρνάω στη φυλακή, αλλά χαίρομαι. Λευτεριά στο Χίτμαν. Ωραία, παρακαλώ πολύ. Μεταγωγή στις φυλακές. Κύριε Χίτμαν, καλά πήγε. Καλά πήγε, παιδιά. Και ευχαριστώ σας.